Η δικαίωση άργησε, αλλά ήρθε. Το ενιαίο δίκτυο των συνταξιούχων παρουσίασε την πρώτη σύνταξη που διορθώθηκε επίσημα από το ΙΕΦΚΑ, λόγω λάθος στον επαναπολογισμό. Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος του δικτύου Νικόλαος Χατζόπουλος στην εκπομπή κάθε μεσημέρι και την Ελένη Μωρέιτη, πρόκειται για μια γυναίκα η οποία έλαβε μεγαλύτερη ανταποδοτική σύνταξη κατά 744,33 ευρώ. Μάλιστα, στον ημερωτικό σημείωμα του Ιουνίου φαινόταν οι διαφορές και οι αυξήσεις της σύνταξης. Πρόκειται για σύνταξη η οποία έχει συμπεριληφθεί στο εξώδικο που το ένδυσε. Δεν είναι μόνο η κυρία αυτή. Είναι περίπου 600.000 κόσμο. 600.000 κόσμο τι έπαιρνε εκατοντάδες ευρώ λιγότερα. Εννοείται. Όχι, δεν εννοείται τίποτα κύριε Χατζόπουλε, γιατί εμείς όταν παίρνουμε τη σύνταξή μας, κάποιοι εμπιστευόμαστε το ίδιο το κράτος και λέμε θα τα υπολογίσει το ίδιο το κράτος και θα μας δώσει αυτό που δικαιούμαστε μετά από τα χρόνια μας στη δουλειά. Σωστά. Αν είναι να μας τα τρώνε με αυτόν τον τρόπο και να μας τα κλέβουν, γιατί αυτό εγώ δεν θα το πω λάθος επαναυπολογισμό, τότε τι να πω. Σας ακούμε. Ακούστε. Όταν ψηφίστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, ναι, το 16, έλεγε ότι το 1ο-1ο του 19 και τον 1ο του 19 θα γινόταν ο επανυπολογισμός όλων των συντάξεων. Πολύ ωραία. Αυτό έλεγε ο νόμος, έτσι. Το έλεγε. Σε 600.000, αν θυμάστε, τον 1ο του 19, ναι, όταν έγινε ο επανυπολογισμός, την πρώτη-δεύτερη μέρα βγήκε το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων και είπε σε 600.000 περίπου συνταξιούχους δεν είναι σωστός ο επανυπολογισμός. Μάλιστα. Ποιες είναι οι κατηγορίες? Πρώτα, αυτοί που είχαν πάνω από 20% ασφάλιστρο όταν δουλεύανε. Ναι. Δεύτερο, αυτές οι συντάξεις οι οποίες είναι αναπηρικές με βαρέα. Ούτε τις έχουν αγγίξει καθόλου. Μάλιστα. Τρίτη κατηγορία. Είναι αυτοί που χάσαν τον άνθρωπό τους από 13/5/16 μέχρι και σήμερα. Uh-huh. Αφού δεν έγινε σωστός ο επανυπολογισμός, δεν είναι και σωστή η απόβαση ή θανάτου. Σωστά. Το δίκτυο πάντως καλεί όλους τους συνταξιούχους που γνωρίζουν ότι στη διάρκεια του εργασιακού τους βίου κατέβαλαν ασφάλιστρα πάνω από το 20% να σπεύσουν να ενημερωθούν για το λάθος που υφίστανται εδώ και μία τριετία και να διεκδικήσουν μέσω του ενδυσί την αύξηση στη σύνταξή τους. Και δεν μας ακούγανε, το γνωρίζετε πολύ καλά γιατί είχαμε βγει πολλές φορές στην εκπομπή σας. Αυτοί λέγανε τα δικά τους, λέγανε μεμονωμένες περιπτώσεις και εμείς κάναμε ένα πάρα πολύ απλό πράγμα γιατί δύο χρόνια μας κοροϊδεύαν. Όχι εμάς όμως, κοροϊδεύαν τους εαυτούς τους. Γιατί όταν κοροϊδεύεις τον συνταξιούχο, πάνω απ' όλα κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Ναι. Αυτό σου τους δικούντες εννοώ, προς το να μου παρεξηγηθώ, έτσι. Ναι. Πάμε τώρα. Εμείς κάναμε κάτι απλό. Σας είχα πει και την προηγούμενη φορά ότι έχουμε κάνει ένα λογισμικό. Ναι. Περνάμε τα στοιχεία του συνταξιούχου και βγάζουμε αν πραγματικά έχει προσωπική, αν έχει διαφορά υπέρ του. Mm-hmm. Εμείς αυτό το κάναμε και αναγκαστήκαμε. Και κάναμε εξώδικο στην διοίκηση του ΙΚΑ, βάλαμε στην αρχή 6 συνταξιούχους, δεν μας απαντήσανε και στείλαμε μηνυτήρα αναφορά στον εισαγγελέα. Μάλιστα. Όταν πήραν τη μηνυτήρα αναφορά,